Γεια σας, Unboxers. Είμαι ο Αντώνης Μαυρίδης και σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο από ό,τι καταλάβατε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα 1000 views και τα περίπου 40 subscribes που μέσα σε ένα μήνα καταφέραμε φυσικά να φτάσουμε με τη δικιά σας βοήθεια. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ραφαήλ Κοριακίν που κάνει αυτές τις καταπληκτικές λήψεις και το μοντάζ το βίντεο και τον Αργύρη Καρδάρα που μας βοήθησε να συνεργαστούμε με τα καταστήματα στην Καβάλα για να μπορείτε να βλέπετε αυτά τα βίντεο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ίδια τα καταστήματα που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν τα προϊόντα. Αυτή είναι η ομάδα των Crazy Unboxers. Ας περάσουμε όμως στο σημερινό επεισόδιο που θα αναφερθούμε σε ένα παιχνίδι που εμπρόκειτο να σπάσει τα ταμεία, αν φυσικά δεν το έχει κάνει ακόμα. Το νέο Assassin's Creed είναι εδώ και εμείς είμαστε έτοιμοι να σας το παρουσιάσουμε. Αν ανυπομονείτε για το πολυαναμενόμενο Assassin's Creed 4 Black Flag, έχετε υπόψη ότι θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες. Όπως ανακοίνωσε η Ubisoft, το Assassin's Creed 4 κυκλοφορεί 29 Οκτωβρίου για Xbox 360 και PS3. Ως γνωστόν, το παιχνίδι βγαίνει 22 Νοεμβρίου για Xbox One, PS4, Wii U και PC. Το Assassin's Creed 4 Black Flag έχει τον πιο ξεχωριστό ανοιχτό κόσμο που έχουμε δει μέχρι τώρα σε παιχνίδι της σειράς. Αυτό γιατί το Assassin's Creed 4 δεν διαδραματίζεται σε κάποια πόλη ή χώρα τέλος πάντων, αλλά στις θάλασσες Καραϊβικής, που μπορείτε να εξερευνήσετε ελεύθερα με το πειρατικό σας. Το παιχνίδι είναι τεράστιο, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ubisoft σχεδόν κάθε εβδομάδα βγάζει ένα βίντεο gameplay. Απολαύστε λίγα λεπτά εντυπωσιακής δράσης στο Assassin's Creed 4 και πάρτε μια γεύση από την καθημερινότητά σας ως πειρατής και assassin στον κόσμο του παιχνιδιού. Πώς σας φαίνεται το Assassin's Creed 4 Black Flag? Απαντήστε το κάτω στα σχόλια. Αν κάτι κάνει σίγουρα μπαμ, αυτό είναι ο νέος κόσμος του παιχνιδιού. Οι τοποθεσίες, οι πειρατές και οι ναυμαχίες βοηθούν επίσης στην ανάδειξη των εντυπωσιακών γραφικών του Assassin's Creed 4, το οποίο είναι το πρώτο, έστω και τυπικά, next-gen παιχνίδι της σειράς. Από την άλλη, καλώς ή κακώς, το gameplay του τίτλου δεν φαίνεται ιδιαίτερα διαφορετικό. Το Assassin's Creed 4 είναι γεγονός, μόλις λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Assassin's Creed 3. Το Assassin's Creed 4 Black Flag διαδραματίζεται στις αρχές του 18ου αιώνα στην εποζωνομαζόμενη Χρυσή Εποχή της Πειρατείας. Αναλαμβάνεται το ρόλο του Edward Kenway, ενός νεαρού Βρετανού ναύτη που γίνεται πειρατής και σύντομα βρίσκει τον εαυτό του μπλεγμένο στον αρχαίο πόλεμο μεταξύ Assassins και Templars. Το παιχνίδι διαδραματίζεται στις θάλασσες Καραϊβικής και συναντάται ορισμένους από τους πιο θρυλικούς πειρατές της ιστορίας όπως τον Blackbeard και τον Carles Vain. Το Assassin's Creed 4 Black Flag περιλαμβάνει έναν τεράστιο ανοιχτό κόσμο με πάνω από 50 τοποθεσίες που μπορείτε να επισκεφτείτε με το πλοίο σας. Οι μάχες συνδυάζουν κλασικά όπλα των Assassins με εξοπλισμό της εποχής και ανταμείβουν τόσο τις τολμηρές τακτικές όσο και τα stealths. Επιπλέον, το multiplayer επιστρέφει με μεγαλύτερη ποικιλία από ποτέ. Να σημειωθεί επίσης ότι το παιχνίδι αναπτύσσεται εδώ και 2 χρόνια από την Ubisoft Montreal σε συνεργασία με άλλα στούντιο της Ubisoft. Το πολυαναμενόμενο Assassin's Creed 4 Black Flag ήταν μία από τις πιο βασικές ατραξιών της Ubisoft. Το multiplayer του Assassin's Creed 4 είναι γνωστό εδώ και καιρό, οπότε το ενδιαφέρον μας αυτή τη φορά επικεντρώνεται στο multiplayer του παιχνιδιού. Η Ubisoft υπόσχεται νέους πειρατικούς χαρακτήρες, εξωτερικές περιοχές, αλλά και δυνατότητα να φτιάχνετε και να μοιράσετε τα δικά σας multiplayer modes. 20 ώρες για τη βασική ιστορία και κάπου 50 με 60 ώρες ο ανοιχτός κόσμος θα είναι η συνολική διάρκεια του Assassin's Creed 4 σύμφωνα με όσα λέει ο Jean-Sébastien Degand, επικεφαλής του σχεδιασμού του παιχνιδιού.
80 ώρες λοιπόν για την περίπτωση που μας την καρφώσει να εξερευνήσουμε κάθε γωνιά του χάρτη του παιχνιδιού. Θα υπάρχουν 3 μεγάλες πόλεις, συμπληρώνει αναφερόμενο στην έκταση του κόσμου, και 15 μοναδικές περιοχές ανήπειροι και φυσικά πολλά νησιά για εξερευνήσεις. Το μήκος του χάρτη για να το διασκήσεις χωρίς να σταματήσεις με το καράβι θα χρειάζεσαι περίπου 20 λεπτά. Είναι μεγάλος. Προσθέσαμε σημεία τηλεμεταφοράς για κάθε αποστολή που ολοκληρώνεις. Αυτό ήταν το review του Assassin's Creed 4 Black Flag που θα κυκλοφορήσει 29 Οκτωβρίου. Εσείς κάντε ένα sub γιατί σε λίγες μέρες έρχεται το unboxing του παιχνιδιού. Από τώρα και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά.